Περισσότεροι από 200 ερευνητές από τουλάχιστον 40 χώρες ανά την Ιφίλιο εκπονούν έρευνα για τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την ψυχολογία των πολιτών από την πανδημία του κορονοϊού. Ο ιός, βάσει της έρευνας της Β' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε στις 26 Απριλίου και συνεχίζεται ακόμη, δείχνει πως επιδείνωσε το στρες, το θυμό και τη μοναξιά. Βλέπετε κάποιες αλλαγές στην ψυχοσύνθεσή σας? Βέβαια, σίγουρα έχει επηρεαστεί. Όσο ψύχρεμος και να είσαι, όσο αισιόδοξος και να είσαι, όταν βλέπεις όλα αυτά που γίνονται, και δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, είναι και όλα τα άλλα, έτσι, δηλαδή από παντού. Γενικά πιστεύετε έχει επηρεάσει τις ανθρώπινες σχέσεις όλο αυτό, η χρήση μάσκας, οι περιορισμοί? Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε γίνει τι, πιο απόμακροι, πιο κλειστοί στον εαυτό μας? Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στις ηλικιακές ομάδες τους ενήλικες έως 65 ετών, σε ποσοστό 72% απάντησαν πως επιδεινώθηκε το στρες. Σε ποσοστό 21% οι πολίτες απάντησαν ότι παρατήρησαν μικρές αλλαγές στα επίπεδα του στρες. Μόλις 7% είπε ότι είδε βελτίωση, ενώ στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι άνω των 65 παρουσίασαν επιδείνωση στο στρες σε ποσοστό 96%. Όλα αυτά έχουν επηρεάσει και με τα σχολεία πάρα πολύ. Το ίδιο είναι, δεν έχουμε αλλάξει. Ο καθηγητής Βασίλειος Μποζίκας είπε πως το παρήγορο και ευχάριστο είναι ότι οι πολίτες δείχνουν αλληλεγγύη μεταξύ τους και γενικότερα προς τους ηλικιωμένους σε ποσοστό 66%, οι οποίοι πιέζονται περισσότερο. Σε ό,τι αφορά στη μοναξιά, το 70% απάντησε ότι έχει επιδεινωθεί. Γιατί είναι και εμάς, μας επηρεάζει όλους. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα κινούμαστε, τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά υπομονή. Κάποια στιγμή πρέπει η επιστήμη να δει τι μπορεί να κάνει για τον κόσμο. Τώρα για το εμβόλιο μπορεί και να αλλάξει, ναι. Σε ό,τι αφορά στο θυμό, το 71% των συμμετοχόντων παρουσίασε επιδείνωση σε ποσοστό 42% για τους άνδρες και 39% για τις γυναίκες. Σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση για τους νεαρούς ενήλικες, οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης ήταν η άμεση κοινωνική επαφή, η συναναστροφή σε ποσοστό 65%, η άσκηση, το περπάτημα στο ίδιο ποσοστό, τα χόμπι επίσης στο ίδιο ποσοστό και η χρήση του διαδικτύου στο 62%. Και για τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες αυξήθηκε η χρήση του διαδικτύου και το περπάτημα.